αναιρούμε την θέση μας ότι δεν πρέπει να συμμετέχουμε στην προγραμματική σύμβαση, αλλά είναι μια διαδικασία που δεν ξέρουμε πότε θα μας απαντήσουν. Εμείς θα πιέσουμε ώστε αυτό να ξεκινήσει γρήγορα το μουσείο, να μην περάσει στους δημότες ότι βγάζουμε ένα θέμα που είναι σημαντικό για την πόλη, αν θέλετε σημαντικότερο από όλα τα γεγονότα που ασχολούμαστε, για να το υποβαθμίσουμε σε σχέση με την άλλη διαδικασία. Οι άλλες είναι αναμορφώσεις που κάναμε για να μην θίξουμε το τεχνικό μας πρόγραμμα, κύρια, είναι ζήτημα της λειτουργίας του Δήμου. Θα τα καταφέρουμε όπως λειτουργήσαμε όλα αυτά τα χρόνια. Θα καταφέρουμε και φέτος να το ευελπιστούμε. Θεωρούμε ότι η αναμόρφωση που κάνουμε καλύπτει την πρόταση που μας κάνει η τεχνική υπηρεσία, γιατί έχει κάνει και μία αναμόρφωση στο άλλο θέμα, θα το δείτε και ονά, της τάξης περίπου των 60.000 ευρώ, δηλαδή που θα τα επεξέλθουμε και θα έχουμε το γήπεδο κατάλληλο, αν βοηθήσουν όλες οι διαδικασίες που ευελπιστούμε ότι θα βοηθηθούν, τον Αύγουστο να μπορέσει η ομάδα να παίξει στο γήπεδο που απαιτείται. Καλό είναι να ψηφίσουμε την αναμόρφωση, να πάμε στα τεχνικά ζητήματα που αφορά την πρόταση τεχνική υπηρεσία, για να μην συζητάμε και εκεί θα συζητήσουμε και ό,τι θέλετε για το γήπεδο. Θεωρώ η αναμόρφωση είναι αυτή, συγκεκριμένη είναι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικά. Ευχαριστούμε κύριε Ρητάγο. Συμφωνούμε στην αναμόρφωση. Το θετικό είναι ότι γίνεται η αναμόρφωση χωρίς να κοπεί κανένα έργο και είναι θετικό αυτό, γιατί εντάξει, δεν φύγεται κάτι. Πιστεύω ότι είναι προς σωστή κατεύθυνση και η όλη διαδικασία και τα ποσά που παίρνουμε, και έτσι δεν θα δημιουργηθεί κανένα πρόβλημα, πιστεύω. Τώρα συμφωνώ και εγώ για την προγραμματική σύμβαση, παίρνουμε Ιούνιο. Δύσκολο να γίνει κάτι φέτος, αλλά επειδή αυτό είναι το μέγιστο θέμα, ότι αν προκύψει κάτι, πιστεύω ότι θα υπάρξει κάποιος που δεν θα συμφωνήσει για να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Κύριε Αλεξάνδρου. Συμφωνώ και εγώ, αγαπητοί συνάδελφοι, ως προς την αναμόρφωση, εννοείται. Ωστόσο, θα έλεγα ότι πρέπει να ενημερώσουμε τους δημότες από πού παίρνουν χρήματα, για να ξέρουν ότι πραγματικά σε ένα δημοτικό συμβούλιο δεν είμαστε εναντίον αυτής της προσπάθειας που έγινε και δεν είμαστε εναντίον το να παίξει η ομάδα εδώ πέρα όπως είχε κυκλοφορήσει. Αντιθέτως προσπαθούμε, γιατί νομίζω ότι θα αφορά όλους μας και δεν είναι θέμα παράταξης του Δημάρχου ή άλλου, και πρέπει αυτό να το τονίσουμε και να το επικοινωνήσουμε πάρα πολύ συγκεκριμένα και στοχευμένα στον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Κομοδούρος. Κάποιος άλλος συνάδελφος θέλει να τοποθετηθεί εκτός από τους επικεφαλής. Και εμείς σαν παράταξη λοιπόν συμφωνούμε με την διαδικασία αυτή που προτείνεται. Είναι θετικό το ότι δέχτηκαν χρήματα που δεν θα εμποδίσουν την ολοκλήρωση έργων ή υποδομών ή υπηρεσιών του Δήμου. Είναι θετικό το ότι η τεχνική υπηρεσία έχει μια πολύ καλή μελέτη όσον αφορά με την ήπια μορφή της κατασκευής και την αξιοποίησή του σε περίπτωση που χρειαστεί και οπουδήποτε αλλού στο επόμενο διάστημα σε υπόλοιπους αθλητικούς χώρους. Νομίζω δεν έχουμε κανένα λόγο να μην υπερψηφίσουμε την πρόταση του που γίνεται. Μάλιστα. Κύριος Λεβεντάκης. Κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι σχετικό και το δεύτερο θέμα, αναλυτικά θα τοποθετηθώ στο δεύτερο θέμα που είναι ενιαίο, βέβαια. Στο συγκεκριμένο ψηφίζω παρόν. Μάλιστα. Κάποιος άλλος συνάδελφος, ο κύριος Ρήγας και μετά ο κύριος Καρατζής. Αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, κύριε Δήμαρχε, είμαστε ευτυχείς απόψε, διότι με την πρωτοβουλία σας, αλλά και όλου του Δημοτικού Συμβουλίου, θεωρώ το οποίο είναι σύσσωμο, δίδεται λύση σε ένα θέμα το οποίο απασχολούσε πάρα πολύ καιρό τους δημότες Σπάρτης και δι' τους φίλους του ποδοσφαίρου και για την ΑΕΣ Σπάρτης. Θεωρώ ότι θα υπάρξει κάποια ευτυχή κατάληξη. Το στίχημα είναι να παίξει η ομάδα της Σπάρτης στο δικό της γήπεδο, ώστε και όλοι οι φίλοι οι οποίοι είχαν όλες αυτές τις ανησυχίες αυτόν τον καιρό να υπάρξει μια ηρεμία τέτοια, ώστε η Σπάρτη να βρει τη θέση του ίδια της αρμόζα, δηλαδή το γήπεδό της, το οποίο είναι η πραγματική της έδρα και εκεί πρέπει να υπάρξει η Σπάρτη και πρέπει να παίξει. Θεωρώ όλες οι δυσκολίες να αποφευχθούν, να μην υπάρξει κάποιο εμπόδιο, όλοι οι πολίτες να χαρούν αυτή τη στιγμή,
να ευχαριστήσουμε και τον επενδυτή ο οποίος θα παραβρεθεί. Θεωρώ ότι όταν θα φτάσουμε σε αυτή την καταλληλική στιγμή και... Δεν πάει γιατί... Έχουμε και το επόμενο θέμα. Έχουμε και το επόμενο θέμα, πάμε να δούμε για την αναμόρφωση. Α, καλά, εντάξει, για την αναμόρφωση λέω τώρα, συμφωνούμε και για να μην το πω στην επόμενη φάση, απλώς θεωρώ κύριε Δήμαρχε ότι θα τιμήσετε και τον κύριο Γιαννακόπουλο, όπως είχατε πει και στη συνέντευξή σας όταν ήρθε η ώρα. Εντάξει, ευχαριστώ. Συγγνώμη, σαν να το είπα εγώ πριν. Λοιπόν, ευχαριστούμε κύριε Ρέγκα. Κύριε Πρόεδρε, και εγώ δεν θα ψηφίσω την υλοποίηση αυτού του προπολογισμού, γιατί έχει άμεση σχέση με το επόμενο θέμα, στο οποίο θα διαφοροποιηθώ. Οπότε, ακαινόητα δεν μπορώ να ψηφίσω την υλοποίηση του προπολογισμού. Λοιπόν, αν δεν υπάρχει κάτι άλλο, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. Λοιπόν, κύριε Τσακαρούλη. Κύριε Σκουμπέλε. Λοιπόν, οπότε περνάει κατά πλειοψηφία ο κύριος Λεβεντάκης και ο κύριος Καράτζαλης και ο κύριος Βουνάης. Λεωνίδα κατά ή παρόν. Κατά. Καλά, εντάξει. Λοιπόν, το επόμενο θέμα. Πέμπτο θέμα, έκριση εκτέλεση της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια αποδητηρίων Δημοτικού Σταδίου Σπάρτης, προϋπολογισμό 195.000 ευρώ με ΦΠΑ». Εισηγητής κύριος Παναγιώτης Αργυρόπουλος. Αγαπητοί συνάδελφοι, μετά τη συνάντηση που είχαμε με τον εκπρόσωπο της ομάδος και με τη συνάντηση, και τη συνάντηση με τους αρχηγούς των παρατάξεων και την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να χρησιμοποιηθεί το στάδιο της Σπάρτης για την ομάδα, εμείς, οι υπηρεσίες του Δήμου, κάναμε μεγάλες προσπάθειες έτσι ώστε να καταφέρουμε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να παίξει ομάδα κανονικά την επόμενη περίοδο και να μην δημιουργηθούν προβλήματα. Με βάση αυτό το σκεπτικό, έγινε όπως είδατε προηγουμένως η αναμόρφωση του προϋπολογισμού, βρέθηκαν κάποια χρήματα για τις καλλιόμενες κατασκευές. Η τεχνική υπηρεσία έχει ολοκληρώσει τη μελέτη. Την έχουμε δώσει, και αν κάποιος θέλει να ρωτήσει κάτι, είναι εδώ και ο προϊστάμενος διευθυντής της τεχνικής υπηρεσίας να δώσει εξηγήσεις. Η πολεοδομία έτρεξε και νομοποίησε και αδειοδότησε τις ήδη υφιστάμενες εγκαταστάσεις του σταδίου, οι οποίες δεν ήταν αδειοδοτημένες. Κάναμε μια ασφαλτόστρωση, όπως είδατε, μπροστά από το χώρο του γηπέδου που χρειαζόταν, που αφαιρέσαμε από κάποια άλλα σημεία της πόλης για να προχωρήσει η διαδικασία. Κάνουμε μια προσπάθεια διευθέτησης του χώρου ανατολικά του γηπέδου. Εκεί ήρθαμε σε επαφή με τους ιδιοκτήτες, όπως καταφέρουμε και μας παραχωρήσουν, μας εγκιάσουν το χώρο για να μπορέσουμε να χρησιμοποιήσουμε για πάρκινγκ, γιατί αν αναμένουμε κάποιες χιλιάδες φιλάθλους, λέω, έτσι πρέπει να είμαστε αισιόδοξοι, θα πρέπει να φροντίσουμε σαν κάτι της πόλης, σαν υπεύθυνη πρόθυρο Δημοτικό Συμβούλιο, να έχουμε για να εξασφαλίσουμε για κάποιους χώρους στάθμευσης. Γενικά, προσπαθούμε να καταφέρουμε μέχρι τις 15 του Αυγούστου να ολοκληρώσουμε τις διαδικασίες. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει αν πηγαίναμε με κανονικές διαδικασίες. Αν πηγαίναμε σε διαγωνισμό, δεν θα προφέραμε μέχρι το τέλος του έτους να δώσουμε δυνατότητα στην ομάδα να παίξει. Βρέθηκαν κάποιες διαδικασίες διαφορετικές και μπορούμε, εάν γίνει με απευθείας ανάθεση η εργασία κατόπιν διαπραγμάτευσης και βέβαια με προμήθεια, με κάποιες εταιρείες, όχι ξεκάρφοντα σε κάποιον να του πούμε πάρεση. Έχουν υπάρξει προσεννοήσεις, είναι 3-4 προσφορές, μπορεί να προκύψουν και κάποιες άλλες, οι οποίες όμως θα πρέπει να έχουν σαν όρο μέχρι τις 15 Αυγούστου το αργότερο να μας έχουν παραδώσει τις εγκαταστάσεις. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε, έτσι ώστε στις 15 του Αυγούστου να είμαστε έτοιμοι για να παραδώσουμε τις εγκαταστάσεις στην ομάδα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κύριε Αργυρόπουλε. Κύριε Δημάρχε. Καταρχήν είναι μια μέρα σημαντική, αγαπητοί συνάδελφοι. Και την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο,
αναδείχθηκε το πρόβλημα, ήταν σημαντική και αυτή η μέρα. Οφείλουμε να πούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, και δεν λέω σαν Δήμος, ότι σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, άλλο με την προσέγγιση που έχει ο καθένας, θέλει η ομάδα να παίξει στο γήπεδο. Και η κάθε ομάδα να παίξει στο γήπεδο, γιατί αυτό είναι το γήπεδο της Σπάτης, με όλες τις δυσκολίες που έχει αυτό το γήπεδο. Άρα είναι ένα γήπεδο ιστορικό και εμείς οφείλουμε να ξεπεράσουμε αυτές τις δυσκολίες. Θέλω, πριν ξεκινήσω και κάνω την υποδοτησή μου, να ευχαριστήσω δημόσια την τεχνική μας υπηρεσία. Εδώ την τεχνική υπηρεσία πολλές φορές την έχουμε και την έχουμε βάλει απέναντι και της κάνουμε κριτική για ορισμένα έτσι άλλα θέματα ή παραλήψεις ή μη εκτέλεση γρήγορα έτσι των έργων. Άμεσα προχώρησε, έκανε αυτή τη μελέτη, μια μελέτη δύσκολη. Δεν είναι έτσι απλή αυτή η μελέτη, γιατί μιλάμε για προκάτ, κατασκευές, λιόμενες κατασκευές που πρέπει να φύγουν. Τέτοια τεχνογνωσία δεν την είχαμε, απευθύνθηκαν παντού για να την αποκτήσουν και μας έφεραν μια πρόταση ολοκληρωμένη. Να ευχαριστήσω την τεχνική υπηρεσία και την πολεοδομία για την τακτοποίηση των παλιών εγκαταστάσεων. Και κύριε, να ευχαριστήσω την Διεύθυνση Αρχαιολογίας του νομού μας, η οποία είδε θετικά το αίτημά μας για να προχωρήσουν αυτές οι λιόμενες κατασκευές, και μιλάμε για τις λιόμενες κατασκευές, ήδη έχει εισηγηθεί θετικά ως τη Διευθύντρια του Υπουργείου και περιμένουμε μέρα με τη μέρα. Σήμερα τώρα πριν μια ώρα μίλησα με την κυρία Πάντου και να την ευχαριστήσω που και το απόγευμα και ασχολείται. Δεν έδωσε το OK η κυρία Διευθύντρια. Αν θα πάει στο ΚΑΣ ή σε τοπικό επίπεδο για να συζητηθεί. Δηλαδή έχουμε ένα ζήτημα ακόμη, το που θα συζητηθεί για να πάρουμε την έκθεση. Εμείς ό,τι για να υλοποιήσουμε όλη αυτή την διαδικασία, θα την υλοποιήσουμε έχοντας σίγουρα την έκθεση του Υπουργείου Πολιτισμού. Είτε της τοπικής, της περιφερειακής ενότητας, και όταν λέμε περιφερειακής να μην τρέχουν τα πράγματα σε επίπεδο περιφέρειας αιρετής, τη διοίκηση περιφερειακή του Υπουργείου Πολιτισμού. Γιατί να ξεκαθαρίσουμε, εμείς δεν θέλουμε να ρίξουμε ευθύνες σε κανέναν, είναι συγκεκριμένη δομή του Υπουργείου Πολιτισμού των συγκεκριμένων έτσι, τμήματων που αποφασίζουν, αλλά είναι καθοριστικές οι αποφάσεις. Θεωρούμε ότι θα το ξεπεράσουμε και αυτό. Έχουμε δηλαδή βρει στοιχεία που μπορούμε να το ξεπεράσουμε και να πάρουμε την έγκριση, αλλά αυτό, γιατί εμείς μιλάμε καθαρά στο Δημοτικό Συμβούλιο και απέναντι στους δημότες μας, θα το έχουμε εξασφαλίσει όταν υπάρχει η απόφαση. Όπως σαν παρατάξεις μαζευθήκαμε με τους επικεφαλείς, και εκεί θα χρειαστεί να πάμε και παραταξιακά να κάνουμε και παρέμβαση, είτε στο ένα τμήμα είτε στο άλλο. Εδώ είμαστε και όσοι άλλοι μπορούν να βοηθήσουν ειδικοί για αυτό το πράγμα, θα τους έχουμε συμμάχους για να πάρουμε την έγκριση αυτή τη συγκεκριμένη. Τώρα το ζήτημα είναι ότι πρέπει να ξεφύγουμε μερικές διαδικασίες. Για μας είναι κατεπίγον το πρόβλημα. Είναι έντονο το πρόβλημα. Δεν ξέραμε, ήδη δεν έχει ανακοινωθεί επίσημα η κατάταξη. Για να ξέρουμε, δηλαδή δεν έχει βγει επίσημα από την Super League το πρωτάθλημα ποιοι είναι οι πρωταθλητές. Μετά ξεκινάνε όλες αυτές τις διαδικασίες. Μπορείς τύπης να ξέρουμε ότι, πώς το λένε, ουσιαστικά έχει ανέβει η ομάδα. Τυπικά όμως δεν έχει βγει. Όσο καθυστερεί αυτή η ανακοίνωση, τόσο πιο δύσκολο είναι στις υποθεσμίες. Θεωρούμε ότι οι υποθεσμίες αυτές είναι για μας πολύ σύντομες για να παίξει, γιατί ξεκινάει το κύπελλο, η ομάδα θα ξεκινήσει το κύπελλο μέσα στον Αύγουστο. Πρέπει να έχουμε τις αδειοδοτήσεις, πρέπει να έχουμε το κύπελλο έτοιμο. Με τη διαδικασία θα πηγαίναμε τη διαδικασία της δημοσιοποίησης και του διαγωνισμού. Φεύγαμε έξω από όλες αυτές τις προθεσμίες, γι' αυτό θεωρούμε ότι είναι κατεπήγον, ότι αν δεν πάμε να παίξουμε γρήγορα, ο Δήμος θα χάσει έσοδα, τα έσοδα των εισιτηρίων, αλλά δεν είναι τα έσοδα των εισιτηρίων, θα χάσει και έσοδα από τα έσοδα της ευρύτερης, του ευρύτερου κόσμου που θα έρθει, φυλάχων κλπ. Της κοινωνίας. Και από αυτά έχει ένα έσοδο ο Δήμος, γι' αυτό είναι και το κατεπήγον και θεωρούμε ότι έχει βρει τη φόρμουλα η τεχνική υπηρεσία για να το προχωρήσουμε στη διαδικασία. Δεν θα είναι ανάθεστα, ναι, αλλά θα δημοσιευθεί σε μια εφημερίδα τοπική και θα ζητήσουμε προσφορές και θα αξιολογήσουμε τις προσφορές. Πάμε μια σύντομη διαδικασία των 5 ημερών και όχι των 20, προβλέπω νόμος. Αυτή είναι η διαδικασία και κερδάμε αυτό το ζητούμενο. Θεωρούμε αυτό ότι είναι μονόδρομος, γιατί χάνονται συμφέροντα του Δήμου και γενικότερα της κοινωνίας, και πρέπει να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Τα τεχνικά στοιχεία, θα μας τα πει ο Διευθυντής, τα τεχνικά δεν τα γνωρίζουμε. Εμείς αυτό που θα πούμε στην απόφαση, ότι αυτός που θα αναλάβει και που θα φτιάξει, και θα μας τα πει και ο Διευθυντής, θα είναι έτοιμος να καταθέσει και στην πολεοδομία και όλα να πάρουμε τις εγκρίσεις όλες που απαιτούνται. Δεν μπαίνει κάτι και δεν παίρνουμε εγκρίσεις.
Αυτό θα είναι το όρος και η υπογραφή του συμφωνικού θα είναι μετά την έγκριση της αρχαιολογίας, δηλαδή της αρχαιολογίας τοπικής, την έγκριση του ΚΑΣ. Για να υπογράψουμε, για να είμαστε σύνομοι, για να εκτελέσουμε. Γιατί αν δεν υπογραφεί δεν μπορούμε να κάνουμε την προμήθεια. Θεωρούμε ότι θα προχωρήσουν και η μία αναμόρφωση και του όλου αυτού του έργου και τον Αύγουστο, στον πρώτο αγώνα, να τιμήσουμε τον κύριο Γιαννακόπλο για αυτή τη μεγάλη προσπάθεια που έχουμε, να ευχηθούμε στην ομάδα να πάει πολύ καλά στο πρωτάθλημα, να ανέβει και στην Α κατηγορία. Γι' αυτό πρέπει να είμαστε και λίγο έτσι προετοιμασμένοι για τυχόν έτσι ανόδους της ομάδας, γιατί αλλάζει το ποδοσφαιρικό γύρνιστο. Αυτό ήθελα να πω, δεν ήθελα έτσι να πω παραπάνω. Εμείς σαν Δήμος δηλαδή, κάναμε, και όταν λέω σαν Δήμος εννοώ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί η παρατάξη σας είπα με την κάθε κανένα στην προσέγγιση, δεν είχε αντίρρηση κανείς στο να μην φτιάχνει το γήπεδο, γιατί αυτές οι υποδομές που κάνουμε είναι του γήπεδου. Δεν είναι υποδομές για κάποιον άλλον. Και το γήπεδο σίγουρα θα λειτουργεί όπως λειτουργεί μέχρι σήμερα. Και ο κόσμος θα πηγαίνει και θα αφήνεται. Όχι, αλλά να το ξεκαθαρίσουμε. Η ομάδα θα έχει το γήπεδο όπως το είχε στη ΓΑΜΑ Εθνική, τον αγώνα κάθε 15 μέρες και μία προπόνηση, δεν ξέρω τι κάνανε, και το άλλο γήπεδο θα είναι στη διάθεση, τις άλλες μέρες θα είναι στη διάθεση των δημοτών της Σπάτας. Γιατί αυτός είναι ο σκοπός του γήπεδου. Γιατί θα πρέπει να ανακηρυχθεί η πρωταθλήτρια για να αρχίσουμε τα έργα. Αυτά είναι... Τοπικά δεν μπορεί να είναι από τη Super League, από τη Σπούτ, που είναι ο τεχνικός της διευθυντής, θεωρητικά. Να μας δώσει τις συμβουλές. Πριν περάσουμε στα τεχνικά, μια ερώτημα στον αντιδήμαρχο. Μιλήσατε για οικόπεδο απ' έξω, για πάρκινγκ. Πες ότι δικό μας είναι του Δήμου το πάρκινγκ, εμείς θα το πληρώνουμε και εκείνο. Έχουμε ένα χώρο εκεί, ένα-δύο στρέμμα, δεν είναι πίσω όμως. Είναι δικό μας, αυτό μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά είναι λίγο, είναι μικρός ο χώρος για να καλύψουμε πιθανές ανάγκες. Αν μπορέσουμε όμως και κάτι άλλο παραχωρήσουμε ακόμα, δεν είναι έξω. Είναι δημοτικό, δεν είναι δικό μας το πάρκινγκ, δεν είναι δικό μας. Μιλώντας λίγο για τη διαδικασία καταρχήν, θα ήθελα να διευκρινίσω και να προσθέσω λίγο σε αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος, ότι η διαφορά δεν είναι μόνο 15 ημέρες, δηλαδή με το διαγωνισμό έχουμε 20 ημέρες υποχρεωτικά δημοσίευση, ενώ στην περίπτωση της διαπραγμάτευσης και απευθείας ανάθεσης είναι 5 ημέρες. Όμως έχουμε, στην περίπτωση του ανοιχτού διαγωνισμού έχουμε και διαδικασία στη συνέχεια με επιτροπές, με πιθανές ενστάσεις κτλ. Σε κάθε περίπτωση, αν αποφασίζαμε σήμερα να κάνουμε ανοιχτό διαγωνισμό, υπό την προϋπόθεση ότι η αρμόδια επιτροπή θα εργαζόταν σε κάθε στάδιο από τα τρία που απαιτούνται μία ημέρα μόνο και χωρίς να γίνει καμία ένσταση, θα φτάναμε στο σημείο να ανακηρύξουμε ανάδοχο στις 22/7. Που σημαίνει ότι θα τον καλούσαμε να υπογράψει σύμβαση και αυτός θα έρχονταν αρχές Αυγούστου. Όπως καταλαβαίνετε, αυτό το σενάριο είναι εξαιρετικά αισιόδοξο. Δεν είναι δυνατόν να υλοποιηθεί, γιατί σίγουρα θα υπάρξουν και διαδικασίες που θα φέρουν εμπόδια στην όλη διαδικασία. Άρα είναι ανεδαφικό να συζητάμε την περίπτωση του διαγωνισμού. Επίσης, επειδή ο νόμος θέτει ως προϋπόθεση για την περίπτωση της προσφυγής στη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, αυτό να μην οφείλεται σε παραλήψεις του φορέα, εδώ θα πρέπει να τονίσουμε ότι εμείς μέχρι σήμερα δεν είχαμε δυνατότητα να προχωρήσουμε σε μια τέτοια διαδικασία, διότι δεν γνωρίζαμε ότι πράγματι θα απαιτηθεί το Δημοτικό Στάδιο Σπάτης να λειτουργεί με προδιαγραφές της Β' Εθνικής Κατηγορίας. Έτσι, αυτό είναι κάτι το οποίο τώρα το μαθαίνουμε. Μάλιστα, ούτε καν είχε ανακοινωθεί επίσημα, όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, άρα δεν μπορούσαμε σε καμία περίπτωση να ενεργήσουμε πιο γρήγορα.